Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Γουσού Αργυρούμπολς και την Αγία Ελεούσα, με τον Γουσού Αργυρούμπολς να επικρατεί με 1-0 στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της ΑΕ Αθηνών. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Αγίας Ελεούσας, τον Νίκο Κουνάδη. Αριστερά όπως κοιτάμε, και δεξιά φυσικά τον γενικό αρχηγό του Γουσού Αργυρούμπολς, τον Κώστα Σημάκη. Ξεκινάμε τον Νίκο τον Κουνάδη, αφού είναι και ο φιλοξενούμενος, να μας πει δύο λόγια για το σημερινό αγώνα. Και τελικά αν έφταξε μόνο η αποβολή που ο κύριος λόγος σου δεν πήρε κάτι σήμερα η ομάδα σου, Νίκο. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. Όπως ξεκίνησε, να ολοκληρωθεί για το πρωτάθλημα χωρίς κανένα παρατράγωδο και να ευχαριστούμε όλοι το ποδόσφαιρο που τόσο μας έλειψε αυτή την εποχή. Όσον αφορά τώρα την πρεμιέρα, ήταν ένα παιχνίδι, το γνωρίζαμε, δύσκολο. Όχι μόνο γιατί ήταν εκτός έδρας, αλλά γιατί παίζαμε μια ομάδα η οποία, το έχω ξαναπεί, είναι αρκετά χρόνια μαζί τα παιδιά, γνωρίζονται, έχουν καλή νοοτροπία, προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και γενικά νομίζω ότι δεν ήταν και ότι ευκολότερο σαν πρεμιέρα σήμερα από μόνο το αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εμείς μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με μόνο σκοπό για να κερδίσουμε, όπως πάμε να παίξουμε και όλα τα παιχνίδια. Το παιχνίδι τώρα, αν θέλουμε να το, έτσι, να το μοιράσουμε λίγο κατά τη γνώμη μου πάντα, έχει να κάνει ένα παιχνίδι που ήταν μέχρι το 15, που ήρθε και η αποβολή μας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι είχαμε πρωτοβουλία των κινήσεων εμείς, κυκλοφορούσαμε καλύτερα την μπάλα, προσπαθούσαμε με ορθόδοξο τρόπο να βρούμε κάποιες στιγμές οι οποίες θα μπορούσαμε να απειλήσουμε τον αντίπαλο. Αλλά για να είμαι και ειλικρινής, αυτό γινόταν καλά μέχρι και το μεσαίο τρίτο. Στην ουσία, επιθετικά, παρόλο που είχαμε την μπάλα στα πόδια, δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα. Από το 15 και μετά που γίνεται η φάση της αποβολής, αναγκαστικά η ομάδα προσπάθησε πρώτα απ' όλα να μην χάσει. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που θα παίζαμε με 10 παίχτες. Θεωρώ ότι ως ένα σημείο το είχαμε καταφέρει. Στο δεύτερο ημίχρονο μίλησα με τα παιδιά, προσπαθήσα να γίνουμε λίγο πιο συμπαγείς ακόμα, να μην δώσουμε ευκαιρίες στον αντίπαλο λόγω του αρνητικού πλεονεκτήματος που είχε και όταν βρίσκαμε την ευκαιρία να μπορούσαμε να χτυπάμε σε αντιπιθέσεις. Το κάναμε, 2-3 φορές μας δόθηκε η ευκαιρία με αποκορύφωμα λίγο πριν τον γκολ, την φάση την οποία κάνει μια πολύ καλή απέκρουση ο αντίπαλος τερματοφύλακας και μετά από 1-2 λεπτά σε μια στατική φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Όσον αφορά την ερώτηση, αν φταίει μόνο αυτό, όχι φυσικά δεν φταίει μόνο αυτό. Φταίει ότι παίζαμε ένα ικανό αντίπαλο, φταίει ότι δεν είχαμε συγκέντρωση στη συγκεκριμένη στατική φάση και φταίει ότι δεν μπορούσαμε κι εμείς να σκοράρουμε. Οπότε δεν φταίει μόνο ότι μείναμε 10 παίχτες, ούτε αν ήταν λάθος η αποβολή τέλος πάντων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουμε κάποια παράπονα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος που χάσαμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Αργυρούπολη. Από εκεί και πέρα το κεφάλι κάτω συνεχίζουμε για την επόμενη μέρα. Τι να περιμένουμε τώρα για τη συνέχεια, coach? Ό,τι είδατε σήμερα. Ποδόσφαιρο σωστό, μοντέρνο, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να σκοράρουμε και να κερδίσουμε. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει πολλές φορές και όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι επειδή έχω και αρκετά νεαρή ομάδα, αυτό που παίζει ρόλο είναι η εκπαίδευση. Να πρέπει να εκπαιδεύουμε τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, ξαναλέω, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο που θα ικανοποιεί τον κόσμο και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Κώστα, σημαντική νίκη σήμερα, όπως κάθε νίκη πάντα, ειδικά στην πρεμιέρα. Πάντα είναι αγχωτική όταν παίζεις τον έδρα, στην έδρα σου. Νομίζω μόνο αυτό κρατάτε όμως. Κώστα, καλησπέρα. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους παράγοντες, σε όλο το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι αυτό το περιμέναμε μεγάλη προσμονή μετά από σχεδόν 10 μήνες. Να παίξουμε ένα επίσημο παιχνίδι με κόσμο, με διαιτητές, με ικανούς αντιπάλους όπως αρμόζει στην κατηγορία. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο και λόγω πρεμιέρας, αλλά και λόγω του αντιπάλου. Είναι μια νεανική ομάδα με καλά τρεξίματα, με σωστή κυκλοφορία, που μας έβαλε δύσκολα ακόμα και με 10 παίκτες που μείναν τα παιδιά. Μας βάλανε δύσκολα, θα συμφωνήσω με τον coach, μέχρι σχεδόν κοντά στην περιοχή μας. Εμείς προσπαθούσαμε να σκοράρουμε και νομίζω ένα γκολ μας έφτανε. Μετά διαχειριστήκαμε σχετικά καλά το παιχνίδι και πήραμε τους 3 υπερπολίτιμους πόντους γιατί, όπως γνωρίζεις, το πρωτάθλημα φέτος είναι μικρής διάρκειας. Οπότε η παραμικρή απώλεια βαθμών στοιχίζει σε όλες τις ομάδες. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Παίζει πάντα εδώ ένα παιχνίδι ψυχωμένο, ένα παιχνίδι που διακρίνει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε, είπες τώρα, Κώστα. Άρα, τι να περιμένουμε για τη συνέχεια από τον Γουσού Αργυρούπολης? Να περιμένουμε φυσικά καλύτερη εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση μας όντως δεν ήταν αυτή που είχαμε την προσμονή να δούμε από τους προσφυγιστές μας. Και σε αυτό το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει τον κόσμο μας, θα συνεχίσουμε. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε παιχνίδι, ώστε να παίρνουμε κάτι από τα παιχνίδια. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε και ήταν πάρα πολύ σήμερα. Πήγα το πρωί και σε ένα άλλο γήπεδο Α κατηγορία και είδα και εκεί πολύ κόσμο. Νομίζω έχει λείψει το ρασιτικό ποδόσφαιρο σε όλους. Καλή συνέχεια στην Ελεούσα και ελπίζω να παίξουμε αρκετούς μήνες μπάλα μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους δύο. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ.